σας, φίλες και φίλοι της ώρας αιχμής. Καλησπέρα σας. Κοντά σας, ζωντανά, ολοζώντανα, μέσω από την Δέλτα Τηλεόραση Θράκης. Κοντά σας για να μεταφέρουμε την επικαιρότητα με γνώμονα, τον Εύρο με γνώμονα, την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουν μια μανία οι συνεργάτες μου να με κουνάνε στην έναρξη της εκπομπής. Κύριε Τσιλιγκύρη, είμαστε εντάξει εδώ? Πολύ ωραία. Αριστερά και δεξιά τα λογότυπά μας. Έχω και ένα κοντράστ σήμερα, γιατί κάποιοι μου κάνανε ενδυματολογικές παρατηρήσεις όταν προτιμούσα το χρώμα στο φόντο και γινόμουν ένα με το στούντιο. Σε κάθε περίπτωση, εσείς αρχίζατε σιγά σιγά να γίνεστε ένα με εμάς ενημερωτικά. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 9 η ώρα. Μαζί θα πάμε μέχρι και την έναρξη του κεντρικού δελτίου ειδήσεων με θεματολογία η οποία φυσικά διέπεται από τις εξελίξεις στον Εύρο και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εν γέννη. Φυσικά καταγράφουμε όπως πάντα τις εγχώριες εξελίξεις αλλά και τις διεθνείς, οι οποίες έχουν εγχώρια αντανάκλαση και αντίκτυπο. Από τέτοιες εξελίξεις θα ξεκινήσουμε και με αυτό το θέμα, πριν πω το πρώτο μας, να σας πω ότι έχουμε εξαιρετικά ενδιαφέροντες καλεσμένους. Σήμερα θα εστιάσουμε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, θα εστιάσουμε σε όλα όσα αφορούν στην επιχείρηση Ασπίδα και στην φύλαξη των συνόρων. Οι ροές έχουν αυξηθεί, υπάρχει διεθνής προβληματισμός. Εμείς θα συζητήσουμε με τους πρωταγωνιστές, με τους ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται πρώτοι το πρόβλημα και αυτοί φυσικά είναι οι συνοριοφύλακες, είναι οι αστυνομικοί, είναι οι δυνάμεις φύλαξης, τα κέντρα ταυτοποίησης, στα κέντρα πρώτης υποδοχής, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε πρώτη επαφή με τους πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι διέρχονται στην Ευρώπη μέσω της χώρας μας, διέρχονται και έρχονται στη χώρα μας μέσω του Εύρου εν προκειμένου. Θα συζητήσουμε αναλυτικά, θα δούμε και θα καταγράψουμε και τις αυτοδιοικητικές εξελίξεις, με γνώμονα κυρίως το βόρειο κομμάτι του Εύρου, αλλά και την Καβάλα. Όλα αυτά στην υπόλοιπη, δεν βλέπω καλά και το ρολόι, μία ώρα σχεδόν και 20 λεπτά, κύριε Τσιλιγκύρη, προσεγγιστικά. Λοιπόν, σε αυτή τη μία ώρα και 20 λεπτά, λοιπόν, έχουμε το χρόνο και τη δυνατότητα να καταγράψουμε τα προαναφερθέντα και θα το πράξουμε, επαναλαμβάνω, με εξαιρετικά ενδιαφέροντες καλεσμένους. Στο πρώτο θέμα της ημέρας. Το πρώτο θέμα μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχει αμεσότατη σχέση με την Αλεξανδρούπολη, με την Βόρεια, αλλά και με το σύνολο της Ελλάδος εν γέννη. Ο κύριος Καμένος βρίσκεται εκεί, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος συναντά τον ομόλογό του, τον συνάντησε μάλιστα μερικές ώρες πριν. Σε αυτόν, ο κύριος Καμένος μετέφερε μεταξύ άλλων πως η χώρα μας πιστεύει πως θα ήταν καλό να έχουμε military assets, ήταν η πρόταση, στρατιωτικούς πόρους, στρατιωτικά στοιχεία των Αμερικανών σε μια πιο μόνιμη βάση στη χώρα. Ανέφερε μάλιστα ενδεικτικά ότι αυτά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο Βόλο, στη Λάρισα, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς μεταφράσαμε τα κομμάτια που δόθηκαν στη δημοσιότητα για σας, συνοψίσαμε και το θέμα μέσω των πλάνων τα οποία έδωσαν στη δημοσιότητα τόσο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όσο και το Πεντάγωνο, όλα αυτά στο πρώτο μας θέμα, στο θέμα που ακολουθεί. Σήμερα η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται μία δέσμευση, τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και ευμερούντος κόσμου για τις μελλοντικές γενιές, των Ελλήνων και των Αμερικανών. Και ανταποκρινόμαστε σε αυτή τη δέσμευση μέσω της εξελισσόμενης σχέσης μεταξύ μας στον τομέα της άμυνας, μέσω των κοινών ασκήσεων εκπαίδευσης. Επεκτείναμε τη συνεργασία μεσοβάσεων και ενισχύσαμε τη συνεργασία μέσω των βιομηχανιών άμυνας. Επίσης, θέλω να επισημάνω πως η Ελλάδα θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες έναν αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο και σύμμαχο. Τον μόνο, θα τολμούσα να πω. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να αναπτύξουν στρατιωτικούς πόρους στη χώρα μας σε μια πιο μόνιμη βάση. Όχι μόνο στον κόλπο της Σούδας, αλλά και στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Αλεξανδρούπολη. Η Ελλάδα αυτά τα τρία χρόνια μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες από κοινού έχουν στήσει μια συνεργασία στον αμυντικό τομέα πάρα πολύ στενή, έχοντας προχωρήσει προγράμματα όπως αυτά της αναβάθμισης του F-16 και του Papa 3 Orion, αλλά και παράλληλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε δεχτεί δωρεάν στρατιωτική βοήθεια σε υλικό πολύ σημαντικό όπως αυτή των Σινούκ, των Καϊόβα και άλλων μέσων που δεν είναι ανακοινώσιμα. Θέλω να σας πω ότι
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον, με αυτήν την σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί με τις ελληνικές ενοπλισμένες, την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό, έχουν αναθέσει ουσιαστικά στην Ελλάδα τον ρόλο του κέντρου του άξονα σταθερότητας και προς τα νότια, με την Κύπρο και το Ισραήλ, αλλά και τις χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως είναι η Αίγυπτος, η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο Λίβανος και άλλες, αλλά και προς τα βόρεια, με την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, χώρα που δεν είναι στο ΝΑΤΟ, και την προηγούμενη Λευκή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θεωρώ ότι στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής το επόμενο βήμα θα είναι η υπογραφή κοινών αμυντικών συμφωνιών σε επίπεδο πλέον διακρατικών συμφωνιών που θα βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων αλλά και στο χτίσιμο ουσιαστικά της νέας ενεργειακής πολιτικής στην ευρύτερη περιοχή. Υπενθυμίζω τους φίλους οι οποίοι μας ακολουθούν και στο ραδιόφωνο καθημερινά 12 με 1 ότι με αυτό το θέμα ουσιαστικά ξεκινήσαμε και την πρωινή μας ενημέρωση. Ένα θέμα και ένα βίντεο το οποίο ομολογώ ότι και εγώ ίδιος είχα δει μόλις λίγα λεπτάκια πριν μπω στο στούντιο του Delta FM. Τότε έκανα μία απόπειρα να σας μεταφράσω ζωντανά την δήλωση του κυρίου Καμένου. Μία απόπειρα η οποία προφανώς ήταν επιτυχής, αφού ό,τι ακούσαμε σε εκείνο το βίντεο ουσιαστικά ακολούθησε ό,τι ακούσαμε και εδώ. Αυτά με γνώμονα το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αλλά και την ανάπτυξή του εν γέννη. Θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον υποναύαρχο Εναποστρατή. Ο κύριος Νικόλας Παπανικολόπουλος είναι κοντά μας. Αγαπητή κύριε Παπανικολόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Για άλλη μια φορά, συνεπέστατος στο ραντεβού μας και σας ευχαριστώ πραγματικά. Το είπα και το πρωί, θα το πω και τώρα, κάθε φορά που συζητούμε θέματα λιμενικής φύσεως, ιδίως με γνώμονα το λιμάνι το δικό μας, αλλά και τα λιμάνια της Καβάλας, θέλουμε να συζητούμε μαζί. Μία τέτοια συζήτηση μπορούμε να ξεκινήσουμε και σήμερα. Οφείλω να αρχίσω από την τοποθέτηση του κυρίου Καμένου. Είπε μεταξύ των υπολείπων ότι η Ελλάδα θεωρεί πως θα ήταν καλό να αναπτυχθούν, να υπάρχουν military assets, ήταν η ακριβής φράση του κυρίου Καμένου, ή τη στρατιωτικά στοιχεία, στρατιωτική πόρη στην χώρα μας και μάλιστα πρότεινε την Λάρισα, το Βόλο και την Αλεξανδρούπολη. Πώς το ακούτε? Δεν είναι κάτι καινούριο. Το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχουν έρθει αξιωματούχοι από την Αμερική και τελευταία ήρθε δύο φορές και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Πάιατ, ο οποίος εξεδήλωσε το ενδιαφέρον αυτό για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, είναι κάτι που, να το πούμε έτσι απλά, μαγειρεύεται. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Γιατί να πούμε ότι έχουμε μία βάση στην Ελλάδα, στη Σούδα. Η Σούδα όμως δεν είναι ένα απλό λιμάνι, είναι ένας ολόκληρος κόλπος. Ένας ολόκληρος κόλπος στον οποίο από τη μία πλευρά είναι οι βάσεις του πολεμικού ναυτικού της Αμερικής και του δικού μας και από την άλλη πλευρά είναι το εμπορικό λιμάνι και το επιβατικό λιμάνι της Σούδας. Αυτό όμως εδώ δεν μπορεί να γίνει τόσο εύκολα. Θα πρέπει πλέον το λιμάνι μας να το έχουμε αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς. Τόσα χρόνια ονειρευόμαστε άλλα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι το λιμάνι μας έχει μόνο μία είσοδο. Μία μπούκα για όλες τις... Ναι, ακόμα και ο ναυτικός όμιλος, οι αθλητικές δραστηριότητες, οι ναυταθλητικές δραστηριότητες στο κέντρο του λιμανιού από μία είσοδο. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε άλλα λιμάνια. Δηλαδή να πούμε είτε στο Βόλο είτε στην Καβάλα, αλλού είναι η Ιχθυόσκαλα, αλλού είναι η Μαρίνα, αλλού είναι ο εμπορικός λιμένας, αλλού ο επιβατικός. Οπότε εκεί έχουν την κάθε δραστηριότητα σε ένα σχεδόν διαφορετικό λιμάνι. Εμείς όλα σε ένα δεν γίνεται. Το βλέπω κάπως δύσκολο. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Σας το ρώτησα και στο ραδιόφωνο γιατί είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για λίγα λεπτά το πρωί. Θέλω να μεταφέρω το ερώτημα και τώρα. Τι διαφορετικό θα συζητούσαμε αν προβούμε στην υπόθεση εργασίας ότι η βάση δεν προορίζεται, η όποια βάση συζητηθεί, το όποιο asset, γιατί έχει και μια ευρύτερη ερμηνεία, η όποια λοιπόν υποδομή να μην στεθεί μέσα στο λιμάνι, αλλά να δημιουργηθεί κάπου έξω, κάπου παραπλεύρος, κοντά στο λιμάνι ίσως, πιο μακριά από αυτό. Σε κάθε περίπτωση να μην είναι εντός λιμενικής ζώνης. Αλλάζει καθόλου τα δεδομένα? Όχι. Δεν τα αλλάζει. Διότι αν πάει εκτός του λιμανιού, το λιμάνι θα μπορεί να δουλεύει φυσιολογικά με τις δραστηριότητες
που μπορεί να έχει. Αλλά εκείνο που με ανησυχεί είναι ότι τα τελευταία χρόνια το λιμάνι μας έχει καταληφθεί στην τύχη του. Και μάλιστα πριν από 3 χρόνια τοπικός άρχοντας τοπικής αυτοδιοίκησης είχε πει ότι ο αμερικανικός παράγοντας είναι αυτός που κρατάει όμηρο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Άρα εκτιμώ ότι εδώ και χρόνια σχεδιάζεται κάτι να γίνει από την πλευρά της Αμερικής και από πλευρά στρατιωτικής βάσης στο λιμάνι μας. Πρέπει αυτοί που έχουν τις τύχες στο τόπο μας στα χέρια τους να το δουν, να μας πούν, να μας ενημερώσουν. Εμείς το λιμάνι το 94 ξεκίνησε, 95 περίπου, ξεκίνησε να επεκτείνεται με ένα σκοπό, να γίνει container terminal. Το container terminal έγινε, αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί. Απ' την άλλη πλευρά, συνέχεια μας λένε ότι θα βγει σε διαγωνιστική διαδικασία. Από το 2014 που τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης πωλήθηκαν μέσω της πώλησης των μετοχών, μας λένε ότι τα υπόλοιπα 10, με πρώτο την Αλεξανδρούπολη, πάντα το λένε αυτό και έχει τη σημασία του αυτό, με πρώτο την Αλεξανδρούπολη, θα παραχωρηθεί με συμβάσεις παραχώρησης. Και όλο αυτό αναβάλλεται. Και μάλιστα ήρθε προχτές ο αρμόδιος, ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕ, τέλος Σεπτεμβρίου, και ενώ τον Ιούλιο είχε έρθει στην Αλεξανδρούπολη και μας είχε πει ότι το Σεπτέμβριο αρχίζει η διαγωνιστική διαδικασία για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να γίνουν οι συμβάσεις παραχώρησης, έρχεται και μας λέει: ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ναι, μεν η Αλεξανδρούπολη είναι πρώτη προτεραιότητα, αλλά πρέπει να περάσει ένα νομοσχέδιο που να αναφέρεται στις συμβάσεις παραχώρησης. Και έρχεται ο υπουργός, ο κύριος Κουβέλης, 6 Οκτωβρίου και το επιβεβαιώνει αυτό. Τώρα πότε θα γίνει αυτό το νομοσχέδιο, τι θα λέει, πότε θα κατατεθεί στη Βουλή, πότε θα γίνει νόμος του κράτους, δηλαδή στο περίμενε και το λιμάνι χάνει. Και τολμώ να ρωτήσω, κύριε Παπανικολόπουλε, ότι τολμώ μάλλον να σκεφτώ και να το θέσω ως ερώτημα, ότι είναι ένα βήμα το οποίο θα έπρεπε να έχει προχωρήσει σαν υποδομή. Και το λέω γιατί δεν είναι τωρινή η αναφορά στελεχών είτε του ΤΑΙΠΕΔ, είτε της κυβέρνησης, είτε ευρύτερων φορέων του δημοσίου στην προοπτική ανάπτυξη Αλεξανδρούπολης μέσω παραχώρησης δραστηριοτήτων. Υποθέτω ότι η νομοθετική μαγιά θα έπρεπε να υφίσταται για να συζητούμε με αυτό ως απαραίτητη υποδομή. Τώρα θα έχουμε νέο κύκλο αναμονής. Ακριβώς, αλλά η νομοθετική μαγιά, όπως καλά το είπατε, υπήρχε από την εποχή που έγινε σύμβαση παραχώρησης μιας προβλήτας στο Εικόνιο, στην Κόσκο, πριν πωληθεί το λιμάνι. Την περίοδο δηλαδή 2008-2009 έγινε σύμβαση παραχώρησης και παραχωρήθηκε μια προβλήτα containers στο Εικόνιο, στην Κόσκο. Και στη συνέχεια βέβαια, το 2014 ξεκίνησαν οι διαδικασίες να πουληθεί όλο το λιμάνι μέσω των μετοχών και αυτή τη στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠΑ απαρτίζεται κυρίως από Κινέζους και ο πρόεδρος του είναι Κινέζος. Δηλαδή το έχουν πάρει κινέζικα χέρια το λιμάνι του Πειραιά. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο διαφορετικά θα συζητούσαμε, κύριε Παπανικολόπουλε, αν πιάναμε την αρχή του νήματος στη συζήτηση για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από την επενδυτική προοπτική. Και το λέω γιατί σημείωσα και κύκλωσα την φράση container terminal. Έρχομαι και ρωτώ αν αυτό ήταν η προοπτική, το όραμα, ο στόχος και ο αναπτυξιακός πυλώνας το 1995. Το 2018, τι είναι, τι αξία έχει αυτή τη στιγμή, πραγματική αξία για έναν επενδυτή το λιμάνι. Δεν έχει αυτή τη στιγμή καμία αξία. Και δεν έχει καμία αξία γιατί έχουν αναπτυχθεί τα λιμάνια στην Τουρκία. Έχουν αναπτυχθεί το Kum Port, το Asia Port, το Αμπαρλί, 3 λιμάνια στα στενά. Έχουν αναπτυχθεί και έχουν κάνει αυτό που εμείς χρόνια λέγαμε και ακόμα το λέμε, ότι θα κάνουμε το bypass του Βοσπόρου επειδή υπάρχει πρόβλημα στα στενά. Ναι, υπάρχει στα στενά πρόβλημα. Στα στενά του Βοσπόρου, όχι στα Δαρδανέλια. Στα Δαρδανέλια, λοιπόν, αυτά τα 3 λιμάνια εξυπηρετούν καταστάσεις. Έχουν μπει μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες. Έχει μπει και η Κόσκο και η Mediterranean Shipping Company. Και φτιάχτηκαν αυτά τα λιμάνια ουσιαστικά και τα container terminal εκεί την περίοδο της κρίσης δικής μας. Εμείς ξεκινήσαμε το 1995, όπως είπατε, να κάνουμε το λιμάνι, το container terminal, το οποίο ουσιαστικά τέλειωσε το 2001. Υπολοιπόταν η εκβάθυνση του λιμανιού και η σιδηροδρομική σύνδεση. Γίνανε και αυτά, αλλά όσο περνά καιρός, απαξιώνεται το λιμάνι μας. Ενώ γι' αυτό και εμείς έπρεπε να φωνάζουμε και να ζητάμε πάση θυσία να αξιοποιηθεί, έστω με συμβάσεις παραχώρησης. Εμείς, ξέρετε, κύριε Σκέβα, έχουμε σαν ανώνυμη εταιρεία, οργανισμός λιμένα Αλεξανδρούπολης. Να σας πω στοιχεία του 2016, και λέω του 2016 γιατί είχαμε και τη μεγαλύτερη κίνηση, γύρω σε 150.000 ευρώ
κέρδη. Τη στιγμή που η Καβάλα την ίδια περίοδο το 2016 είχε 1.600.000. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Τι κίνηση έχει το ένα λιμάνι και τι κίνηση έχει το άλλο. Και για να σχολιάσω και το άλλο, ότι τα ίδια λεφτά παίρνει και ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο στην Καβάλα, του οργανισμού, και στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, αλλά τι αποδίδουν όμως. Θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί κοιτάζοντας κανείς τα νούμερα, το 150.000 με το 1.600.000, προφανώς αντιλαμβάνεται στην πράξη αυτό που λέμε πολλές φορές με τα λόγια και δεν καθίσταται εύκολα κατανοητό. Όταν μιλάμε για αναξιοποίητο λιμάνι, νομίζω ότι η γλώσσα των αριθμών το καταδεικνύει με την μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα. Το ερώτημα είναι, κύριε Παπανικολόπουλε, αν μπορούμε να διδαχθούμε από το παράδειγμα της Καβάλας ότι έχει να κάνει με την διάσπαση των δραστηριοτήτων μέσα στο λιμάνι, να πάνε γύρω από αυτό και δευτερευόντως. Και το βοηθάει η φύση του. Δευτερευόντως, αν υπάρχει στόχευση, κύριε Παπανικολόπουλε. Κοιτάξτε, την Καβάλα και τα άλλα τα λιμάνια τα βοηθάει η φύση τους. Είναι ανεπτυγμένα παραλιακά η κάθε μία δραστηριότητα. Περνώντας από την Καβάλα, το βλέπει κανείς. Αλλού είναι ο ναυτικός όμιλος, αλλού είναι η Ιχθυόσκαλα, αλλού είναι το εμπορικό λιμάνι, το Φίλιππος Β, είναι δίπλα από την Καβάλη, αλλού είναι το επιβατικό λιμάνι που πάνε τα ακτοπλοϊκά και τα κρουαζερόπλια που είναι στο κέντρο της Καβάλας. Αυτά τα πράγματα έπρεπε εμείς να τα έχουμε λύσει από καιρό. Εγώ πολλές φορές είχα πει ότι πρέπει να μοιραστούμε τις δραστηριότητες με την Καβάλα, αν θέλουμε να αναπτυχθούμε και τα δύο λιμάνια. Τελικά εμείς δεν κάναμε τίποτα. Η Καβάλα συνεχώς προχωράει και ας της λείπει ο σιδηρόδρομος, ας της λείπει και το αεροπλάνο που είναι πόσα χιλιόμετρα μακριά. Και το αεροπλάνο και ο σιδηρόδρομος είναι πολύ μακριά από το λιμάνι. Και εμείς τα έχουμε δίπλα και δεν τα αξιοποιούμε. Άρα κάτι φταίει. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη στόχευση, κύριε Παπανικολόπουλε, από την πρώτη στιγμή και τολμώ να πω όσα χρόνια παρακολουθώ και εγώ το ρεπορτάζ για να μιλήσω και με ίδια πείρα και εμπειρία, όσα στελέχη πέρασαν από τον οργανισμό Λιμένος αλλά και πρόσωπα της αυτοδιοίκησης, όλα επεσήμαναν πως η στόχευση που πρέπει να υπάρχει για το λιμάνι είναι η μεταφορά εμπορευμάτων, η διακίνηση, ο χαρακτήρας ενός φορτοεκφορτωτικού σταθμού, ο οποίος θα αποτελεί τον εναλλακτικό δρόμο για τα Βαλκάνια. Αυτός ο δρόμος συνεχίζει να υφίσταται ως προοπτική. Θέλω να πω, αν δεν υπάρχει πλέον λόγος να έχουμε αυτή τη στόχευση, δεν πρέπει να αλλάξουμε και σκεπτικό. Κοιτάξτε, αυτό θα φανεί. Αν ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία, θα δούμε, θα υπάρξει ενδιαφέρον από κάποια εταιρεία. Εδώ μας λέγανε συνέχεια οι τοπικοί μας άρχοντες ότι έρχονται από την Αμερική, από τη Ρωσία, από τη Βραζιλία, είχαν έρθει, αν θυμόσαστε, από διάφορα κράτη και ζητούν να πάρουν μέρος του λιμανιού. Ωραία, ας βγάλουμε μια διαγωνιστική διαδικασία, να δούμε αυτή τη στιγμή θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον από κάποια εταιρεία. Εγώ νομίζω ότι είναι δύσκολο. Και δυστυχώς στο τέλος θα μας πούν αυτοί που αδιαφόρησαν τόσα χρόνια, γιατί ξέρετε, η τοπική αυτοδιοίκηση ένα διάστημα τα είχε βάλει με τον Όλα, αντί να συνεργαστούν για την ανάπτυξη του λιμανιού, για χρόνια παλεύανε τι θα γίνει με το πάρκινγκ, τι θα γίνει με τη Λαϊκή. Όταν λοιπόν τέλειωσε αυτό το θέμα και πήγαιναν και έκαναν διαμαρτυρίες δήθεν και η παράταξη που κυβερνούσε το Δήμο, αλλά και η αντιπολίτευση, για να μην φανούν ότι υστερούν και αυτοί, πήγαιναν και διαμαρτυρόντουσαν να μην βγάλει σε δημοπρασία Φερρυππίν το θέμα του πάρκινγκ. Ή το θέμα με το Λούνα Πάρκ που έχουμε, όλα αυτά, ή με τη Λαϊκή. Αυτά τώρα, όταν λύθηκαν αυτά, αντί να ασχοληθούμε με το λιμάνι, δεν ασχολούμεθα με τίποτα τώρα. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Παπανικολόπουλε, παρακολουθούμε όσα συμβαίνουν στο λιμάνι. Βήματα υπάρχουν πολλά. Περιμένουμε να δούμε και τι αντίκτυπος και τι απόϊχος θα υπάρχει και από τη δήλωση με την οποία ξεκινήσαμε το δελτίο, ενώ του κυρίου Καμένου, και την προοπτική ανάπτυξης, την προοπτική deployment of military assets, όπως το είπε ο κύριος Καμένος, την προοπτική ανάπτυξη λοιπόν στρατιωτικών στοιχείων και πόρων. Δεν μένει παρά να το δούμε. Πρέπει να δουλέψει το λιμάνι. Πρέπει κάποια στιγμή να δουλέψει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Θα δούμε αν θα δουλέψει με παραχωρήσεις ή με χακί. Θα το δούμε σε κάθε περίπτωση. Κύριε Παπανικολόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και την παρουσία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να αλλάξουμε μαζί θέμα αλλά και κλίμα, κοιτώντας απέναντι από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στο νησί του Εύρου μας, στο νησί της Σαμοθράκης και στις 18.000 ευρώ, κάτι περισσότερο από 18.000 ευρώ, που θα διοχετευτούν σε αυτό μέσω των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από δωρεές διαμέσω της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Περισσότερες από 18.000 ευρώ συγκεντρώθηκαν από τον έρανο της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως για τους κάτοικους της Σαμοθράκης που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Στόχος του έρανου ήταν η διευκόλυνση της Δημοτικής Αρχής του νησιού στο έργο της.
Η Σαμοθράκη, αυτό το αγαπημένο μας νησί και το τόσο όμορφο, το μοναδικά όμορφο, υπέστη αυτές τις ζημιές από την καταστροφή, την καιρική που υπέστη πριν από 1,5 χρόνο. Θυμάστε ότι είχαμε εξαγγείλει με σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, του κυρίου Βίτσα, ενός ανθρώπου που κουράστηκε και κουράζεται πάρα πολύ για το νησί και δίνει προοπτική εξαιρετική στο νησί, να κάνουμε μια επιτροπή, την οποία κάναμε, στην οποία έβαλα ως μέλη τα μέλη του Συλλόγου Σαμοθρακητών Αλεξανδρουπόλεως. Πήραμε έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών και με ό,τι απαιτεί ο νόμος, ακόμη και ένα ποσοστό που απαιτεί να πληρώσουμε στο κράτος, το πληρώσαμε, εναπέμειναν αυτά τα χρήματα. Το επόμενο διάστημα, μάλιστα, έχει κανονιστεί συνάντηση μεταξύ του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως με τον Δήμαρχο του νησιού, προκειμένου να καθοριστεί η συνολική διάθεση του ποσού. Σε κοινή συνεργασία με το Δήμο Σαμοθράκης, με αποκλειστικότητα του Δήμου, διανέμονται και θα διανεμηθούν και τα υπόλοιπα μέχρι τελευταία ευρώ σε οποιονδήποτε κρίνει ο Δήμαρχος ότι χρειάζεται να βοηθήσει στη Σαμοθράκη. Όχι μόνο φυσικά πρόσωπα, εκεί δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα, κυρίως σε υποδομές. Αυτό είναι που εξυπηρετεί ολόκληρο το νησί και το μέλλον του. Οτιδήποτε λοιπόν χρειάζεται ο Δήμος, με αποκλειστική δική του ευθύνη, παίρνει αυτά τα χρήματα που ανήκουν στο Δήμο και στους Δημότες και θα προσφερθούν έτσι όπως δόθηκαν από πολλούς δωρητές για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό. Κινήσεις που ελπίζουμε να βρούνε αμιμητές. Θα αλλάξουμε θέμα αλλά και κλίμα. Από το νησί της Σαμοθράκης θα γυρίσουμε βορειότερα, θα κατευθυνθούμε στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, πιο συγκεκριμένα θα πάμε στις Σφαίρες. Ο κύριος Γκότζες είναι κοντά μας τηλεφωνικά, είναι μαζί μας ο αντιδήμαρχος. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Μας ακούει ο κύριος Γκότζες? Ναι, σας ακούω. Τώρα σας ακούμε και εμείς εξαιρετικά, κύριε Γκότζη. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Να είστε καλά. Κοντά μας για να δούμε και να καταγράψουμε τις εξελίξεις. Ό,τι έχει να κάνει με ένα δημοσίευμα το οποίο αναρτήθηκε στο Εύρος 24. Αναφέρεται σε αποδυνάμωση της αστυνομικής δύναμης της περιοχής των Σφαιρών. Τα δεδομένα τα γνωρίζετε. Από πού πηγάζει το γεγονός, κύριε Γκότζη, και τι έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή? Πραγματικά υπήρξε μια αναταραχή στην πόλη των Σφαιρών, τόσο στον επαγγελματικό κόσμο, αλλά και ακόμη και στους αγρότες και στους πολίτες, καθώς κυκλοφόρησε πολύ έντονα χθες η φήμη ότι 6 αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα των Σφαιρών μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες και επομένως θα γίνεται μια υποστελέχωση του αστυνομικού τμήματος. Επικοινώνησα σήμερα με τον αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι αυτό είναι εντελώς παροδικό, είναι για ένα μήνα. Καθώς υπάρχει μεγάλη αύξηση ροών των λαθρομεταναστών και χρειάζονται ενίσχυση τα συνοριακά τμήματα. Του έθεσα το πρόβλημα της ασφάλειας και της αστυνόμευσης στην περιοχή μας. Η Δημοτική Ενότητα των Σφαιρών, το αστυνομικό τμήμα, έχει στην ζώνη ευθύνης του την Δημοτική Ενότητα των Σφαιρών, δηλαδή τις Σφαίρες, την πόλη των Σφαιρών και 14 οικισμούς. Έχει αρκετή εργασία, αρκετή δουλειά στο αντικείμενό του. Και αυτό τον μου είπε ότι τον απασχολεί αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα υπάρχει και είναι η κεντρική κατεύθυνση να στηριχθούν τα τμήματα συνολικής φύλαξης. Βέβαια να πούμε ότι θα πρέπει να αντιληφθεί η πολιτεία και το Υπουργείο ότι αυτές οι μεγάλες ροές, ενδεικτικά να σας πω τώρα ότι πέρυσι όλη την περίοδο είχαμε περίπου 5.500 αφίξεις εις ροές στον Εύρο και μέχρι τώρα έχουν ξεπεράσει τις 12.000 άτομα. Αντιλαμβάνεστε ότι τα μεγέθη είναι τεράστια. Έχουμε πάνω από 100% αύξηση, αλλά δεν γίνεται με την υφιστάμενη δύναμη των αστυνομικών και να απογυμνώνεται τα αστυνομικά τμήματα. Θα πρέπει η πολιτεία να στηρίξει την ασπίδα με προσωπικό από όλη τη χώρα, όταν κατά ανάλογες περιπτώσεις τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τέτοιου είδους κρίσεις, γιατί είναι μια κρίση. Πιστεύουμε ότι είναι παροδική και έχει να κάνει σε σχέση πάντοτε με τα παιχνίδια που κάνει η Τουρκία και άνοιξε τη στρόφιγγα της ροής των μεταναστών. Θα πρέπει να ενισχυθεί επομένως η ασπίδα με
πολύ κόσμο από άλλες περιοχές της χώρας που δεν βιώνουν αυτό το πρόβλημα. Κύριε Γκότση, είναι μεστή η πρώτη τοποθέτηση. Η αλήθεια είναι ότι προλαβαίνετε ένα ή και δύο ερωτήματα. Ωστόσο, θέλω να εμβαθύνω στην πρώτη σας αναφορά, η οποία έχει να κάνει με αυτό καθ' αυτό το γεγονός φύλαξη των οικισμών. Και είναι αλήθεια ότι αυτό το παράπονο κατοίκων από τους οικισμούς περί μη αισθήματος ασφάλειας και περί μη ύπαρξης περιπολιών στα χωριά τους μας έρχεται από πολλές περιοχές περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης γεωγραφικά είναι μεγάλος, έχει δεκάδες οικισμούς. Φαίνεται ότι οι αστυνομικοί δεν επαρκούν. Δόθηκε κάποια πιο χειροπιαστή απάντηση από τον διευθυντή ότι έχει να κάνει με την προοπτική αύξηση των ανδρών στα αστυνομικά τμήματα. Αυτό που διαβεβαίωσε ο αστυνομικός διευθυντής είναι ότι για ένα μήνα θα ισχύσει η απόσπαση που πιστεύετε ότι με την έλευση και του χειμώνα θα μειωθούν κατά πολύ οι αφήξεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθήσουμε, κύριε Σκέβα, πολύ κοντά. Μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των πολιτών και στις σφαίρες και στους οικισμούς. Θέλουμε να νιώθουν ασφαλείς οι κάτοικοι στα χωριά. Δεν θέλουμε να υπάρχει παραβατικότητα σε όλα τα επίπεδα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά για να γίνουν χρειάζεται μια στήριξη. Και ξέρετε και οι αστυνομικές διευθύνσεις αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, καθώς το Υπουργείο δεν ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα για στελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών. Υπάρχει προσωπικό σε διάφορες περιοχές της χώρας, υπάρχουν ευρύτες και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές που θα ήθελαν να υπηρετήσουν έστω και για ένα διάστημα στον Εύρο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ενδυναμωθεί και η περιοχή μας με προσωπικό που είναι από εδώ, δικοί μας άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται σε άλλες περιοχές και μπορούν να συνδράμουν και να βοηθήσουν τον τόπο τους. Κύριε Γκότση, επιτρέψτε με ένα τελευταίο ερώτημα. Προφανώς ξέρω ότι δεν μιλώ με τον κύριο Μενεξίδη ή με κάποιον εκ της διεύθυνσης. Ωστόσο, γνωρίζω ότι παρακολουθείτε διαζώσεις στο θέμα. Θέλω να ρωτήσω αν οι άνδρες οι οποίοι βρίσκονται στο τμήμα των Φερών και προβαίνουν στις περιπολίες στους 14 οικισμούς της περιοχής, αν αντιμετωπίζουν προβλήματα εξοπλισμού, προβλήματα τα οποία θα μπορούσαμε να γνωστοποιήσουμε μέσω της εκπομπής και να φτάσουν μακρύτερα προκειμένου να μπουν σε μια διαδικασία επίλυσης. Αυτό που γνωρίζω, κύριε Σκέβα, πάρα πολύ καλά είναι τα οχήματα, τα υπηρεσιακά οχήματα. Εκεί πάσχει αυτή τη στιγμή, πάσχουν οι υπηρεσίες μας σε οχήματα. Καθώς τα χιλιόμετρα που διανύουν και ιδιαίτερα και το τμήμα αστυνομικής φύλαξης ιδιαίτερα, αλλά και τα αστυνομικά τμήματα έχουν ανάγκη από νέα οχήματα. Ή και μάλιστα θα σας έλεγα ότι χρήζουν πάρα πολλά, είναι ακινητοποιημένα και χρήζουν επισκευών. Εκεί υπάρχει μια αδυναμία. Είναι κάτι που είναι μακροχρόνιο, δεν είναι το τωρινό που προέκυψε τώρα. Καθώς είναι ιδιαίτερα όλα αυτά τα χρόνια τα οχήματα των συνοριακών που κινούνται σε δύσβατες περιοχές, σε δύσκολους και ταχυλούς δρόμους, έχουν υποστεί φθορές. Αλλά ακόμη και το αστυνομικό τμήμα των Φερών έχει πρόβλημα με το όχημά του. Κύριε Γκότση, κοντά σας φυσικά και στους ανθρώπους και στους ενστόλους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, το βήμα μας ανοιχτό και προσβάσιμο. Θα παρακολουθήσουμε πώς θα προχωρήσει η επιχείρηση και τι προοπτική ενίσχυση υπάρχει τόσο για τις σφαίρες όσο και για ολόκληρο το νομό. Για το χρόνο και για τη συζήτηση, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε κοντά σας σε πολύ λίγα λεπτά. Θα εμβαθύνουμε στην κατάσταση η οποία διέπει την συνοριακή φύλαξη στον Εύρο. Θα έχουμε κοντά μας στο στούντιο της ώρας αιχμής τον πρόεδρο των συνοριακών φυλάκων, τον κύριο Γιαλαμά. Επιστρέφουμε με θέματα τα οποία αφορούν σε συντάξεις. Έχουμε τοποθέτηση της Υπουργού, της κυρίας Αχτσιόγλου, τόσο για τις συντάξεις όσο και για το μισθολογικό, για τις συνθήκες που διέπουν τον κατώτατο και τον υποκατώτατο μισθό. Επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε συζήτηση που καταγράψαμε μόλις πριν από λίγο με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολύ μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες και στη Ροδόπη και σε όσα προέκυψαν από τη σύσκεψη στο Υπουργείο. Με αυτά και με πολύ περισσότερα, μείνετε κοντά μας.
Είστε πάντα στη Δέλτα Τηλεόραση, ώρα αιχμής, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε τον πρόλογο για το μέρος που έπεται, τον πραγματοποιήσαμε στο μεσοδιάστημα. Βρέθηκε κοντά μας εδώ στο στούντιο της ώρας αιχμής ο πρόεδρος των Συνοριακών Φυλάκων του Εύρου, ο κ. Γιαλαμάς, είναι δίπλα μας. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία. Καλησπέρα κύριε Σκέβα, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμότατα για την δυνατότητα της παρουσίας. Η αλήθεια είναι ότι μια συζήτηση την οποία την είχαμε προλογίσει, την είχαμε προσυνεννοηθεί, αλλά είναι λογικό η επικαιρότητα των ημερών. Εξελίξεις τρέχουν συνέχεια. Εμείς την καταγράφουμε ως επικαιρότητα, εσείς τη βιώνετε ως πραγματικότητα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Είναι υποχρεώσεις οι οποίες σας κράτησαν μακριά μας. Ωστόσο, είστε εδώ σε μια συγκυρία εξαιρετικά σύνθετη. Δεν είναι η πρώτη κρίση που περνάτε. Έχετε βιώσει κι άλλες και ακόμη πιο ραγδαίες σε χρονικό διάστημα και σε όγκο αυξήσεις Ρώμων προσφύγων και μεταναστών. Ωστόσο, το ερώτημα σε εσάς, Πρόεδρε, είναι αυτονόητο. Πώς μεταφράζεται στην πράξη για τους άνδρες οι οποίοι βρίσκονται κυριολεκτικότατα στην πρώτη γραμμή η αύξηση των ροών και πώς την αντιμετωπίζετε? Κύριε Σκέβα, θέλω να ξεκινήσω, όπως είπατε και εσείς, ότι ο Εύρος όλα αυτά τα χρόνια διαχειρίζεται συνέχεια ροές. Πότε αυξημένες, πότε μειωμένες, δεν έχει σταματήσει ποτέ να έχουμε αυτές τις ροές εδώ πέρα πάνω στην περιοχή μας. Την περασμένη άνοιξη περάσαμε ακόμη μια δύσκολη περίοδο. Όπως θυμάστε, το Μάιο και τον Απρίλιο οι ροές είχαν φτάσει κοντά στις 4.500-5.000. Ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, ήταν ένα πάρα πολύ ανησυχητικό νούμερο. Όμως έγινε όλη η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων και με τους συναδέλφους μου στην πρώτη γραμμή, αλλά και με τους συναδέλφους πάνω στις υπηρεσίες, στο ΠΡΟΚΕΚΑ και στο ΚΙΤ, όπου έγινε όλη η ταυτοποίηση όλων αυτών των ανθρώπων. Φτάσαμε μέσα Αυγούστου, φτάσαμε μέσα Οκτωβρίου. Έχουμε μια αυξητική τάση στην περιοχή μας. Οι συλλήψεις διακινητών πραγματικά είναι καθημερινές. Και δεν θα μιλήσω μόνο για τον ομό μας, αλλά θα μιλήσω και για τον ομό Ροδόπης. Μιλάμε για β' ζώνης περιοχές. Ακόμα και συλλήψεις διακινητών μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Όπως είπε και ο κύριος Γκότσης, που τον άκουσα προηγουμένως πάρα πολύ προσεκτικά, πραγματικά και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, είναι η κάνουλα που ανοίγει η χώρα απέναντι. Είμαστε στην πρώτη γραμμή, βλέπουμε τις κινήσεις της Τουρκίας απέναντι όταν φυλάει τα σύνορά της, όταν δεν αφήνει να περάσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια πλημελή, πραγματικά μια πλημελή φύλαξη του συνόρων από την πλευρά της Τουρκίας. Και αυτό μπορούμε να πούμε ότι είστε σε θέση να το διαπιστώσετε. Κυριολεκτικά βρισκόσαστε απέναντι, κυριολεκτικά μας χωρίζει μια πάρα πολύ μικρή απόσταση, η οποία δίνει και σε εσάς τη δυνατότητα να συμπεράνετε αυτό που εμείς, επαναλαμβάνω, μεταφέρουμε ως ρεπορτάζ και ως πληροφορίες. Εσείς το ζείτε. Θέλω να ρωτήσω, Πρόεδρε, πώς οι αυξημένες ροές μεταφράζονται σε ό,τι έχει να κάνει και με την ίδια τη διαδικασία της υποδοχής και ταυτοποίησης? Γιατί συναντάτε ανθρώπους οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν έγγραφα. Έχουν κοιτάξει να τα ξεφορτωθούν, δεν ξέρετε αν παίρνετε πραγματικά στοιχεία. Οι συνθήκες σε αυτό καθ' αυτό το κέντρο υποδοχής και οι συνθήκες κράτησης των ανθρώπων αυτών, ποιες είναι? Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους συναδέλφους μου και στο ΠΡΟΚΕΚΑ αλλά και στο ΚΙΤ που κάνουν όλη αυτή την ταυτοποίηση. Πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια δείχνουν το καλύτερο πρόσωπο εκεί της ελληνικής αστυνομίας. Κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Με όλη αυτή την ταυτοποίηση, όπως είπατε κι εσείς, ανθρώπους οι οποίοι χωρίς να μας λένε κάποια εθνικότητα κτλ. Όλη αυτή τη διαδικασία την κάνουν τέλεια. Όμως υπάρχουν και πολλά προβλήματα εκεί στο ΚΙΤ και στο ΠΡΟΚΕΚΑ. Όπως είπα και προηγουμένως, τους μήνες Μάιο και τον Απρίλιο στα κρατητήρια εκεί του ΠΡΟΚΕΚΑ η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη και πραγματικά το τονίζω ό,τι σημαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι για τους συναδέλφους μου με τις ασθένειες που υπάρχουν. Βέβαια γίνονται κάποιες εξετάσεις πρώτες, αλλά όπως καταλαβαίνετε αν μείνουν κάποιο λίγο καιρό εκεί μέσα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα τονίσω και το συμβάν που είχαμε, που ευτυχώς πέρασε, δόξα τω Θεώ το λέω, με τον συνάδελφο, με την ελληνοσία εδώ που είχαμε πριν λίγο καιρό. Ευτυχώς ο συνάδελφος είναι καλά, δεν είχαμε άλλο συμβάν. Το επάγγελμά μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, είμαστε στην πρώτη γραμμή. Και θα ήθελα να αναφερθώ, αν μου δίνετε παρακαλώ, την πάσα, παρακαλώ. Στα προβλήματά μας που αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, που είναι πάρα πολύ βασικό, μα πάρα πολύ βασικό. Τα αναφέρουμε συνεχώς. Τα αναφέρουμε τόσο εδώ στην φυσική ηγεσία, τα οποία πραγματικά εδώ η τοπική φυσική ηγεσία τα φουγκράζεται. Είναι κοντά μας, θέλω να το τονίσω, η τοπική φυσική ηγεσία.
τα μεταφέρουμε και εμείς και οι ίδιοι και στην πολιτική και στην φυσική ηγεσία των Αθηνών, θα έλεγα. Κατά περιόδους έχουμε κάποιες λύσεις, αλλά αυτές οι λύσεις είναι παροδικές. Η δικιά μας θέση, η Ένωση Συνορικών Φυλάκων, είναι ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή φύλαξη συνόρων. Πρέπει ο εξοπλισμός που πρέπει να έχουμε να είναι ο καλύτερος. Και οφείλω να ρωτήσω, γιατί σκόπευα να το πράξω ρωτώντας για τον εξοπλισμό. Πριν από λίγες μέρες συνομιλήσαμε και με τον κύριο Τουφάκη, τον πρόεδρο της αστυνομικής, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα. Εκείνος μας ανέφερε αυτολεξή ότι υπάρχουν πράγματα, γιατί το ρώτησα στον άνθρωπο και είναι αυτονόητο το ερώτημα. Άλλωστε, είχαν προβεί και στην αποστολή μιας επιστολής αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε εξοπλισμό. Μας είπε αυτολεξή ο άνθρωπος ότι πολλά κομμάτια από την εξάρτηση από τον εξοπλισμό που φέρουν επάνω τους τα έχουν αγοράσει οι ίδιοι. Και υποθέτω ότι από το μηδίαμα και μόνο αντιλαμβάνομαι ότι αυτό ισχύει και για τους συνοριακούς φυλάκες. Εννοείται, κύριε Σκεύα, από να μιλήσω για τον ατομικό οπλισμό, να μιλήσω για την ένδυση, να μιλήσω για τα υποδήματα, όλα αυτά τα επιβαρυνόμαστε εμείς. Όταν επιβαρύνεται ο συνάδελφος που υπηρετεί και σε αστυνομικό τμήμα που υπηρετεί και στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης, εγώ προσωπικά και όλοι οι συνάδελφοί μου έχουμε να δούμε κάποια ένδυση να μας χορηγείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα μιλήσω για άργυλα κτλ. Με όλες αυτές τις μειώσεις που έχουμε στους μισθούς μας κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να πάρει κάποια άργυλα, γιατί και εμείς σαν υπηρεσία συνοριακής φύλαξης, η δουλειά μας είναι κάτω στο ποτάμι, είναι σε δύσβατες περιοχές, είναι πάνω στο βουνό, πολλά χιλιόμετρα. Χρειαζόμαστε τον εξοπλισμό, τον οποίο πρέπει να μας βοηθά να κάνουμε επαγγελματικά τη δουλειά μας. Φυσικά αντιλαμβάνομαι, Πρόεδρε, ότι και θέλω να το επισημάνω για τους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούν. Ακούει κανείς ότι αγοράζουμε το δικό μας εξοπλισμό και σκέφτεται ότι οι μεγαλύτερες ροές είναι την άνοιξη, είναι το καλοκαίρι, είναι σε συνθήκες οι οποίες είναι καλές. Οι περιπολίες δεν σταματάνε. Εσείς συνεχίζετε και συνεχίζετε κυρίως το χειμώνα. Συνεπώς, υποθέτω ότι τον βαρύτατο εξοπλισμό που απαιτείται, αν τον μεταφράσει κανείς σε κόστος, μάλλον είναι ένα κόστος το οποίο δύσκολα επομίζεται κάποιος, ο οποίος, ειδικά κάποιος, σκέφτομαι, ο οποίος δύναται να έχει έρθει από την άλλη άκρη της Ελλάδος για να υπηρετήσει εδώ. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Σκεύα. Η δουλειά μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά μας αρέσει πολύ. Μας αρέσει πολύ. Η τοπική κοινωνία εδώ του νομού μας έχει αγκαλιάσει. Περνάμε μέσα από τα χωριά και κυρίως τα χωριά, δυστυχώς, είναι γερασμένα τα χωριά. Αλλά όλοι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, μόλις μας βλέπουν, πραγματικά μας αγκαλιάζουν. Εντείνεται και το αίσθημα ασφάλειας. Γι' αυτό μας είναι πάρα πολύ μεγάλη τόνωση. Είναι προφανές. Άλλωστε, προηγουμένως λέγαμε τον κύριο Κότση για το γεγονός ότι πρέπει αστυνομικά τμήματα να βρίσκονται σε χωριά στα οποία δεν δύναται να βρίσκονται. Προφανώς συνοριακοί φυλακές και αστυνομικοί, μόλις βρεθούν σε αυτά τα χωριά, προφανώς είναι μια ανακούφιση και μια τόνωση όχι μόνο της δικής σας ψυχολογίας, αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων των οικισμών. Το μείζον πρόβλημα, αυτό το οποίο συζητούμε περισσότερο, Πρόεδρε, και είναι απολύτως λογικό, έχει να κάνει με την στελέχωση σε άνδρες, σε έμψυχο δυναμικό. Τα προβλήματα εξοπλισμού τα γνωρίζετε και από πριν, συνεχίζουν να υφίστανται. Ωστόσο, το μείζον είναι ότι, υποθέτω, είστε ίδιοι και ίδιοι. Δεν υπάρχει ανανέωση. Άκουσα τον κύριο Γκότση να μιλάει για το γεγονός ότι θα μεταφερθούν κάποιοι άνδρες στη διαδικασία και στην χωρική, στην συνοριακή γραμμή της φύλαξης των συνόρων για να ενισχύσουν την ασπίδα. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό εξυπηρετεί τόσο τα αστυνομικά τμήματα που θα χάσουν δύναμη, όσο και εσάς που βλέπετε ένα συνάδελφο να έρχεται, να εκπαιδεύεται και σε λίγο καιρό να φεύγει. Έτσι ακριβώς είναι. Πάει για θέσια της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Εύρου και της Ομοσπονδίας είναι η προσλήψη συνοριακών φυλάκων στην περιοχή μας, στον νομό μας. Κύριε Σκεύα, έχουν να γίνουν εδώ και 18 χρόνια προσλήψεις συνοριακών φυλάκων. Είχαμε τη μείωση, όπως το καλύψατε και εσείς μέσα από τα ρεπορτάζ και εδώ από το κανάλι σας, τη μείωση, πήγε να γίνει μείωση δύναμης της ασπίδας, του προγράμματος ασπίδας, με συναδέλφους, με αδαπανούς που επιχειρούν εδώ στην περιοχή μας, που είναι εδώ και 4-5 χρόνια. Υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους μια κατάσταση, θα έλεγα, ομοιρίας. Πρέπει να βρεθεί ένα πλαίσιο, και αυτό τώρα εξετάζουμε, να βρεθεί ένα πλαίσιο πέρα από τις προσλήψεις που σας είπα ότι είναι πάγιο αίτημα, πρέπει να γίνουν προσλήψεις στην περιοχή μας, να στελεχωθούν, ή τα παιδιά εδώ που έχουν μείνει εδώ και 4-5 χρόνια, όσοι επιθυμούν και δεν θέλουν να επιστρέψουν στην Αθήνα, να ανοίξουν οργανικές θέσεις και να παραμείνουν στην περιοχή, γιατί πέρα από ότι μερικοί είναι και δικοί μας, είναι και ντόπια παιδιά, είναι και μερικοί άνθρωποι που έχουν κάνει εδώ τη ζωή τους, έχουν έρθει 20 χρονών,
Έχουν παντρευτεί εδώ, άρχισαν να κάνουν οικογένειες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς να ζουν σε αυτό το εργασιακό περιβάλλον, το αμφίβολο. Εμείς ζητάμε πραγματικά να ανοίξουν θέσεις στα συνοριακά, να μείνουν όποιος επιθυμεί να μείνει, γιατί πραγματικά τα παιδιά μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν θέλω να το κρύψω ότι οι υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης πλέον πλησιάζουν μέσο όρο 45-50 χρονών. Βέβαια και 45 και 50 βάζουμε χαριτολογώνας, θα έλεγα, στα γυαλιά στους μικρούς, που λέω μικρούς, 26-25, που μας βοηθούν πάρα πολύ. Και το τονίζω, πρέπει να βρεθεί κάποιο νομικό πλαίσιο να ξεφύγουν αυτοί οι άνθρωποι από αυτήν την ομοιρία. Υπάρχει αυτή η προοπτική, Πρόεδρε, και το λέω γιατί αν έχουμε να δούμε καινούριο συνοριοφύλακα σε πρόσληψη 18 χρόνια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έρθει η πολιτεία, παρότι λέμε ότι είμαστε εκτός μνημονίου, παρότι λέμε ότι υπάρχει ένα χαλαρότερο πλαίσιο εποπτείας, προοπτική να ανοίξουν εν της πράγμας οι οργανικές θέσεις. Ένα πρόβλημα το οποίο δείχνει ότι θα ενταθεί. Υπάρχουν. Τι σας απαντά σε αυτό, ηγεσία? Ακριβώς αυτό εκεί πατάμε, ότι πραγματικά βλέπουμε, καταλαβαίνουμε την οικονομική κατάσταση της χώρας και όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε και θα συνεχίζουμε να περνούμε. Έτσι δεν τελειώσαμε, νομίζω, από να βγούμε ακριβώς από το τούνελ. Ζητάμε απλά το αυτονόητο. Τα παιδιά βρίσκονται εδώ και 4-5 χρόνια. Είναι γύρω στα 200 παιδιά. Είναι μια πολύ καλή δύναμη. Και με τους συναδέλφους που έρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδος, ξεπερνάμε τους 300 συναδέλφους που επιχειρούν εδώ στον Εύρο. Είναι μια πολύ καλή δύναμη. Προσπαθούμε και παλεύουμε τουλάχιστον για αυτά τα παιδιά. Αν δεν γίνουν, πάνω πάγιο αίτημά μας είναι να γίνουν προσλήψεις, αλλά κοιτάζουμε και το μέλλον αυτών των παιδιών. Πρέπει και να κάνουμε κάτι για αυτά τα παιδιά. Πρέπει η πολιτική και η φυσική ηγεσία να το δει αυτό το θέμα πάρα πολύ ζεστά. Ελπίζουμε να το δει. Σε κάθε περίπτωση, το δικό μας βήμα είναι ανοιχτό και προσβάσιμο, Πρόεδρε, για να συνεχίσετε να μεταφέρετε τα αιτήματά σας. Για τον χρόνο και για τη συζήτηση, σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εφόσον μιλήσαμε και για μνημόνια και για οικονομική κρίση, πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα από τα θέματα τα οποία προλογίσαμε. Η Υπουργός Εργασίας μίλησε σήμερα ραδιοφωνικά και επισήμανε όσα έρχονται σε ό,τι έχει να κάνει με τις συντάξεις. Ρωτήθηκε αναφορικά με την απόφαση που δικαίωσε συνταξιούχο για τις απολαβές του από το 2012 από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης, μίλησε για τον κατώτατο και τον υποκατώτατο μισθό. Όσα ανέφερε, ευθύς αμέσως. Στη δικαστική απόφαση σχετικά με τις περικοπές των δώρων συνταξιούχου το 2012 αναφέρθηκε σε συνέντευξή της στο πρώτο πρόγραμμα 105,8 η Υπουργός Εργασίας Σέφη Αξιόγλου. Αυτό που έκανε η συγκεκριμένη απόφαση δεν είναι κάτι καινούριο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2015 είχε βγάλει μια απόφαση πιλότο από την έκδοσή της και για το μέλλον, σύμφωνα με την οποία οι περικοπές που έγιναν το 2012 ήταν αντισυνταγματικές. Επίσης, είχε πει ότι όσες αγωγές είχαν ήδη ασκηθεί, άρα μιλάμε για αγωγές οι οποίες είχαν ασκηθεί μέχρι το 2015, πριν από την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτές προφανώς δικάζονται κανονικά και σε αυτές το ΣΤΕ υπέδειξε να ακολουθηθεί η κρίση που το ίδιο είχε διαμορφώσει. Οι αγωγές που έχουν ασκηθεί μέχρι το 2015 κατά πάσα πιθανότητα θα ευδοκιμήσουν, διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε δώσει σαφή κατεύθυνση και προφανώς το κράτος, το ελληνικό δημόσιο, συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αλλά προσοχή, όσον αφορά αγωγές οι οποίες έχουν ασκηθεί πριν από την κρίση του ΣΤΕ, από τη δική μας πλευρά, η κυβέρνηση το 2016 προχώρησε στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η οποία εναρμονίστηκε πλήρως με την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δηλαδή, έθεσε καινούριους ενιαίους κανόνες για τους ασφαλισμένους, για όλους τους συνταξιούχους, χωρίς διακρίσεις, προστατεύοντας τα καταβαλλόμενα ποσά των συντάξεων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας. Η κυρία Αχτσιόγλου σημείωσε ακόμη, σύμφωνα με τα νέα, ότι όσο βελτιώνονται τα δημοσιονομικά δεδομένα και τα οικονομικά του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει διαμορφώσει ένα σημαντικό πλεώνασμα, προφανώς θα γίνονται συνεχώς θετικές παρεμβάσεις υπέρ των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Η αποκατάσταση βασικών πληγμάτων που υπέστησαν οι συνταξιούχοι την περίοδο 10-14 γίνεται σταδιακά. Ήδη αποκαθιστούμε πληγές του παρελθόντος, στα τέλη του 2017 επιστρέψαμε στους συνταξιούχους παρανόμως παρακρατηθείς σε εισφορές υγείας που έγιναν από προηγούμενες κυβερνήσεις. Επίσης, διορθώσαμε την παρακράτηση υπερακαγές στις επικουρικές συντάξεις και επιστρέψαμε τα αναδρομικά στα μέσα του 2018. Άρα, κάθε στιγμή που έχουμε και λίγο οικονομικό περιθώριο, αμέσως προβαίνουμε σε διορθωτικές παρεμβάσεις, συμπλήρωσε η ίδια. Παράλληλα, ο Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια η ανεργία έχει μειωθεί κατά περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες. Αναφερόμενοι στα προγράμματα καταπολέμησής της, είπε ότι έχουν σχεδιαστεί συγκεκριμένα βήματα από τώρα μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2019.
υπογραμμίζοντας ότι έχει επιταχυνθεί και ξεκίνησε ήδη η διαδικασία της αύξησης του κατώτατου μισθού, τόνισε ότι το Γενάρη θα ληφθεί η απόφαση για την αύξηση του κατώτατου και την ταυτόχρονη κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους κάτω των 25. Ανέφερε δε ότι έχουν ήδη επεκταθεί 7 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γεγονός που σημαίνει αύξηση μισθών για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Η κυρία Χτσιόγλου δήλωσε ακόμη ότι εντός του Νοεμβρίου θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Από 1η-1η του 2019, η εισφορά για κύρια σύνταξη από το 20% που είναι σήμερα θα μειωθεί στο 13,3%. Δηλαδή το ασφάλιστρο μειώνεται κατά περίπου 35%. Ειδικά για τους επιστήμονες υπάρχει και μια πρόσθετη ελάφρυνση σε ό,τι αφορά στο ασφάλιστρο για επικούρηση και εφάπαξ, όπου εκεί όλοι πια θα πληρώνουν το κατώτατο ποσό των 64,5 ευρώ. Ειδικά για αυτήν την ελάφρυνση στο επικουρικό για το εφάπαξ, η ισχύς θα είναι αναδρομική από 1η-1η του 2017, διαβεβαίωσε η κυρία Χτσιόγλου. Τέλος, ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή στην οποία έχει διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα στην Ευρώπη, στους εταίρους μας, σε σχέση με το ζήτημα της απομείωσης της προσωπικής διαφοράς για το 19. Φαίνεται να αποδέχονται τα βασικά μας επιχειρήματα, που πλέον είναι δεδομένα και είχαμε υποστηρίξει, ανέφερε η Έφη Αχτσιόγλου. Ωραία, εχμής, μέρος τρίτο και τελευταίο, last but not least σίγουρα, φίλες και φίλοι. Έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον 20 λεπτά επικαιρότητας και ενημέρωσης και με αυτούς ακριβώς τους δύο γνώμονες θα κινηθούμε ευθύς αμέσως. Θα φιλοξενήσουμε μέσω Skype την επικεφαλής παράταξης Δήμος Ορεστιάδος, τόπος να ζω, την κυρία Γκουσκίδου. Κυρία Γκουσκίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε όσους παρακολουθούν την εκπομπή σας. Και φυσικά καλή αρχή στον αγώνα σας. Πρέπει να πούμε στους φίλους που μας βλέπουν και μας ακούν ότι σήμερα ανακοινώσατε και επισήμως την εκ νέου υποψηφιότητα της παράταξης. Θα σας ρωτήσω αυτό ακριβώς που γράφει το σούπερ που βλέπουν οι τηλεθεατές μας. Οι στόχοι αλλά και οι προτάσεις σας, κυρία Γκούσκεδο. Βεβαίως. Να πούμε ότι σήμερα πραγματικά έγινε η ανακοίνωση της υποψηφιότητας της παράταξής μας, Δήμος Ορεστιάδας, τόπος να ζω, για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου του 2019 στο Δήμο Ορεστιάδας. Η παράταξή μας είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές. Τον αγώνα μας το ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια. Οι στόχοι μας είναι ο κύριος στόχος, είναι η βελτίωση της ζωής των δημοτών. Αυτό είναι ο βασικός στόχος της παράταξης που είναι υποψήφια στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, εξειδικεύοντας τον βασικό αυτό στόχο που καλύπτει όλα τα άλλα, μιλάμε καταρχήν για την αύξηση του εισοδήματος των δημοτών, δηλαδή την οικονομική ανάπτυξη στην πόλη και στο Δήμο, το οποίο θα μπορούσαμε να επιτύχουμε με ενίσχυση των κινήτων που θα μπορούσαν να δοθούν σε μικρούς, μεσαίους και μεγάλους επιχειρηματίες για να επενδύσουν στην περιοχή μας, η οποία έχει προτερήματα. Κύριο προτέρημά της είναι η άμεση διακρατή τα σύνορα με δύο διαφορετικά κράτη, με τα οποία οι σχέσεις ανάμεσα στους δύο λαούς είναι σε πολύ καλό επίπεδο φιλικές και εμπορικές. Από εκεί και πέρα, στο θέμα της οικονομίας δηλαδή του Δήμου, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε την βελτίωση των συνθηκών που οι αγρότες της περιοχής ασκούν το επάγγελμά τους. Πολύ βασικό για μας στοιχείο αποτελεί αγροτική οδοποιία, η οποία στο Δήμο μας βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα κάνουμε λοιπόν μια πολύ γενναία παρέμβαση στην αγροτική οδοποιία και στη διαδημοτική, η οποία επίσης βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα των αγροτών της περιοχής μας στα χωράφια τους, αλλά και των κατοίκων των χωριών προς την πόλη της Ορεστιάδας. Έχω κρατήσει λέξεις κλειδιά, κυρία Γκούσκεδο, οφείλω να το πω, γιατί αντιλαμβάνομαι πως οι άξονες είναι πολλοί. Θέλω να σταθώ κυρίως στον πρώτο. Ο πρώτος πυλώνας σίγουρα είναι η καθημερινότητα και να ρωτήσω αν υπάρχουν εναλλακτικά εργαλεία και τρόποι τόσο χρηματοδότησης όσο και δράσης από τη στιγμή που οι Δήμοι διέπονται από πολύ μικρή σάτα, από πολύ μικρό ποσό το οποίο έρχεται μέσω των ΚΑΠ, μέσω των αυτοτελών πόρων από την πολιτεία και επίσης όταν ένας Δήμος όπως ο Δήμος Ορεστιάδας έχει δυστυχώς λίγο προσωπικό συγκριτικά με τις ανάγκες του. Υπάρχουν λύσεις? Βεβαίως υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία.
τα οποία θα πρέπει όμως να είμαστε προετοιμασμένοι για να διεκδικήσουμε τις χρηματοδοτήσεις όταν αυτές παρουσιάζονται. Αυτό είναι το βασικό για ένα Δήμο και για την οργάνωση των υπηρεσιών του. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και από πριν ο σχεδιασμός, θα πρέπει να υπάρχουν από πριν οι μελέτες, θα πρέπει να υπάρχει από πριν η στόχευση για να γνωρίζουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και να είμαστε έτοιμοι να τον διεκδικήσουμε όταν το πρόγραμμα αυτό προκηρυχθεί. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, και η καθημερινότητα, όπως λέτε και εσείς, είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να βελτιωθεί και τα απλά καθημερινά πράγματα που απασχολούνται τους δημότες, τα οποία όμως είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι η καθαριότητα, όπως είναι η διαχείριση του πρασίνου, όπως είναι ο φωτισμός, στον οποίο υπάρχει πρόβλημα σε όλο το Δήμο Εστιάδας και στους ελληνισμούς, αλλά και μέσα στην πόλη. Πολύ σημαντική είναι για μας η επανεξέταση, η αναβάθμιση της ποιότητας των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται και το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός του Δήμου μας, που είναι ο Άρδας. Έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο διοργανώνεται και διεξάγεται το φεστιβάλ του Άρδα. Πολύ σημαντικός είναι ο αθλητισμός. Είναι γνωστή η πόλη της Ορεστιάδας, ο Δήμος Ορεστιάδας, για τον αθλητισμό του. Θα ενισχύσουμε λοιπόν τα αθλητικά σωματεία έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τον μαζικό αθλητισμό αλλά και τον πρωταθλητισμό. Η γαστρονομία είναι πολύ σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης στον Δήμο μας, την οποία μπορούμε να τη συνδέσουμε με πολιτιστικά γεγονότα, με τα γνωστά πανηγύρια και με άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλά άλλα θέματα τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο γενικότερο πλαίσιο της βελτίωσης της ζωής των δημοτών του Δήμου Ορεστιάδας. Σίγουρα ανοίξατε πολλά. Θέλω να σταθώ σε ένα κομμάτι από την σημερινή σας τοποθέτηση στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της υποψηφιότητας. Είπατε μεταξύ άλλων ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν έχει όραμα και δεν έχει πάθος. Θέλω να ρωτήσω με βάση τα δύο και με βάση κυρίως το ζήτημα της έλλειψης οράματος, τι είναι αυτό που κάνει τη δική σας παράταξη διαφορετική, κυρία Γκουσκίδου, και με ποιο όραμα ζητάτε από τους συνδημότες σας να συμπορευθούν και να πιστέψουν σε μια τέτοια αλλαγή? Ναι. Αυτό που εμείς καταλογίζουμε στη Δημοτική Αρχή είναι ότι δεν μας λέει πού θέλει να πάει το Δήμο Ορεστιάδας. Δεν έχουμε τη στόχευση, δεν έχουμε δηλαδή δει από τη σημερινή Δημοτική Αρχή ποια είναι η στόχευσή της, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας τα οποία αναγνωρίζει και πώς θα μπορέσει αυτά να τα αναδείξει έτσι ώστε να φέρει κάποιο είδους ανάπτυξη στο Δήμο. Είναι όμως όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Ορεστιάδας, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι θα στοχεύσουμε, θα τα αναδείξουμε και θα δώσουμε έτσι νέες προοπτικές ανάπτυξη στην περιοχή μας. Είπαμε ότι είναι η γεωργία και η κοινοτροφία, είναι η άμεση διακρατικότητα, είναι το πανεπιστήμιό μας, το οποίο θα πρέπει να το συνδέσουμε με την οικονομία του Δήμου. Είναι η επιχειρηματικότητα, την οποία πρέπει να ενισχύσουμε με μέτρα που, όπως σας είπα, προσέλκυσης επενδύσεων. Είναι ο αθλητισμός, είναι ο πολιτισμός. Όλοι αυτοί οι βασικοί πυλώνες που αφορούν την ανάπτυξη του Δήμου Ορεστιάδας θα πρέπει να ενισχυθούν, να στοχεύσουμε σε αυτούς, να τους ενισχύσουμε, να τους χρηματοδοτήσουμε και έτσι να οδηγηθούμε προς την νέα πνοή στην πόλη μας. Κυρία Γκουσκίδου, θέλω να ρωτήσω το εξής. Οδεύουμε σε εκλογική αναμέτρηση η οποία θα διέπεται από την απλή αναλογική. Όπερ σημαίνει ότι ενδέχεται στην πλειοψηφία ίσως και των Δήμων να δούμε σχήματα ουσιαστικά συμπολιτευόμενα, να δούμε παρατάξεις να συγκυβερνούν, παρατάξεις να συνδιοικούν στο πλαίσιο ενός Δήμου. Μία τέτοια προοπτική συνεργασίας με άλλες παρατάξεις, ακόμη και με την υπάρχουσα Δημοτική Αρχή, υπάρχει? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τον συνδυασμό μας, έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε τους στόχους μας, τα οποία μας συνδέουν μεταξύ μας, τα μέλη δηλαδή του δικού μας συνδυασμού. Δεν έχουμε τέτοια στόχευση, δεν έχουμε τέτοια προοπτική στο μυαλό μας, στους στόχους μας, στο όραμά μας και κυρίως βέβαια με την παρούσα Δημοτική Αρχή, με την οποία δεν μας συνδέει τίποτα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν στην πορεία, επειδή θα είναι αναγκαστικό στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα υπάρχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από πολλές παρατάξεις
οι οποίοι θα πρέπει να συνεργάζονται και πολλές φορές να συμφωνούν σε θέματα για να προχωρήσει έτσι ο Δήμος και η λειτουργία του Δήμου. Σίγουρα θα υπάρχουν θέματα στα οποία θα συνεργαστούμε, θα συμφωνήσουμε, θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα συνθέσουμε και θα οδηγηθούμε σε ένα κοινό αποτέλεσμα. Το κρατώ και το σημειώνω. Βλέπετε ότι δεν σας ρώτησα, συζητάμε για τους πυλώνες, αλλά δεν σας ρώτησα για αυτό καθ' αυτό το πρόγραμμα. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω αν αυτό γίνεται και από δική σας πλευρά. Δεν ανακοινώθηκαν πολλά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα. Λέω του γεγονότος ότι είναι κάτι ζωντανό και ενδεχομένως κάτι το οποίο θα συνδιαμορφωθεί με όσους συμπορευτούν, κυρία Γκουσκίδου. Έτσι ακριβώς. Το πρόγραμμα είναι στην κατάρτισή του. Διαμορφώνεται από όλους μας. Θα προσθεθούν και άλλες στελέχη και άλλοι υποψήφοι στον συνδυασμό μας. Επομένως, όλοι μαζί θα διαμορφώσουμε το πρόγραμμα. Δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή να ανακοινώσω στοιχεία του προγράμματος. Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, το οποίο θα γίνει βέβαια αρκετά σύντομα, θα το παρουσιάσουμε ενιαίο στους δημότες, το οποίο είναι και αυτό από το οποίο θα μας κρίνουν κυρίως. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα. Είναι προφανές ότι ιδίως στο πλαίσιο του Καλλικράτη, από το γεγονός ότι οι πολύ περισσότεροι Δήμοι γίνανε μόλις 325, έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα αβεβαιότητας για πολλούς οικισμούς. Οι Δήμοι μεγαλώσανε, απέκτησαν πολλά χωριά στη σύνθεσή τους και δει με λιγότερα λεφτά. Μία δημοτική αρχή υπό την δική σας ηγεσία, κυρία Γκουσκίδου, θα είχε στραμμένο το βλέμμα και στους οικισμούς, και αν ναι, με ποιους τρόπους? Βεβαίως, η οικισμή είναι πολύ σημαντική για τον Δήμο Ρεστιάδας, γιατί όπως είπαμε είναι μια αγροτική παραγωγή, μια αγροτική περιοχή, μια περιοχή που στηρίζεται στην πρωτογενή παραγωγή. Για να έχουμε πρωτογενή παραγωγή χρειάζεται να έχουμε αναπτυγμένους τους οικισμούς του Δήμου, να έχουμε υποδομές στα χωριά μας, να έχουμε συνθήκες διαβίωσης στα χωριά τέτοιες που να κρατήσουν τους κατοίκους των χωριών και να προσελκύσουν και άλλους να επιστρέψουν. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη της γεωργίας και της κοινοτροφίας. Η συγκέντρωση όλων των δημοτών μέσα στον αστικό ιστό της πόλης δεν βοηθά στην ανάπτυξη της γεωργίας και της κοινοτροφίας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για το Δήμο μας. Επομένως, βασικός στόχος, βασική στόχευση του συνδυασμού μας είναι η στήριξη, η πολύ μεγάλη στήριξη των χωριών του Δήμου Ρεστιάδας. Είναι και κάτι που το έχουμε δείξει και όλα αυτά τα χρόνια που βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση. Βρισκόμαστε συνεχώς στα χωριά του Δήμου μας, αναδεικνύουμε τα προβλήματά τους, συμμετέχουμε ενεργά στην καθημερινότητά τους, τους στηρίζουμε, είμαστε οι μόνοι που βρισκόμαστε δίπλα τους οποιαδήποτε στιγμή και στις δύσκολες καταστάσεις και στα πανηγύρια τους, στα πολιτιστικά τους γεγονότα και στην καθημερινότητά τους. Είναι λοιπόν βασικός στόχος, το γνωρίζουν ήδη οι κάτοικοι των χωριών και γι' αυτό στηρίζουν τον συνδυασμό μας. Κυρία Γκουσκίδου, για το χρόνο και για τη συζήτηση σας ευχαριστούμε θερμά. Ο πολιτικός χρόνος είναι ούτως ή άλλως πυκνός και θα είναι και αρκετός ακόμα. Συνεπώς, θα έχουμε το χρόνο και τη δυνατότητα νέας συζήτησης. Για όσα είπαμε σήμερα και για την παρουσία, σας ευχαριστώ θερμότατα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Από το βόρειο κομμάτι του Εύρου τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην Ροδόπη. Προλογίσαμε ήδη από το προηγούμενο μέρος το γεγονός ότι στην σύσκεψη η οποία διεξήχθη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν μετήχανε μόνο θεσμικοί και εκπρόσωποι συλλόγων από τον Εύρο, αλλά φυσικά και από την Ροδόπη ήταν θρακική η παρουσία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκεί μεταξύ άλλων τέθηκαν και τα μείζωνα προβλήματα τα οποία διέπουν τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Υπενθυμίζουμε ότι το μείζον πρόβλημα είναι αυτό που έχει να κάνει με τα καπνά. Είχαμε σχεδόν καθολική καταστροφή, σχεδόν στο 100% καταστροφή στα καπνά την καλλιεργητική σεζόν την οποία διανύουμε. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Υπήρχαν και άρα προβλήματα τα οποία τέθηκαν στην σύσκεψη και τέθηκαν από τον αντιπεριφερειάρχη της Ροδόπης. Συζητήσαμε προλίγου με τον κύριο Τσαλικίδη μέρος όσων μας επισήμανε για τη σύσκεψη. Ευθύς αμέσως. Το ερώτημα αυτονόητο, παρουσία στην Αθήνα μία σύσκεψη για τις εκτεταμένες καταστροφές που είχαμε στον Εύρο, στη Ροδόπη, αλλά και στην Θράκη και στην περιφέρειά μας εν γέννη. Ποια είναι τα αιτήματα που μεταφέρατε εσείς, κύριε Τσαλικίδη, και ποιες απαντήσεις ελήφθησαν από την ηγεσία του Υπουργείου? Καταρχάς να πω καλησπέρα σε όλους. Βρίσκεται και καθοδόν στην επιστροφή. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Υπουργό, όπου εκεί τέθηκαν όλα τα ζητήματα όσον αφορά τις καλλιέργειες βάμβακος, σιτηρών και του καπνού, που αφορά την περιφέρεια, τη Θράκη στο σύνολο, Εύρος και
Ροδόπη και κάποια σημεία της Ξάνθης. Θέλω να πω ότι τονίστηκε η ανάγκη ώστε ο Υπουργός να δείξει σεβασμό και μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, μια πρόθεση ώστε να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα την όλη κατάσταση, γιατί αφορά νοικοκυριά, αφορά οικογένειες αγροτών, οι οποίοι αποτελούν το βασικό κορμό, τον πυλώνα της ανάπτυξης και της οικονομίας στην περιοχή μας. Μπορώ να πω ότι με επιφύλαξη το Λεοπάντα ότι θα έχουμε θετικά ίσως αποτελέσματα. Του ζητήσαμε να μας πει προθεσμίες στις οποίες θα απαντήσει και αφορά τους αγρότες και τις Ροδόπης και του Εύρου. Μας υποσχέθηκε ότι θα το κάνει πολύ σύντομα. Βέβαια του είπαμε ότι δεν θα μείνουμε καθόλου ικανοποιημένοι σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό σύντομα, γιατί η αγωνία και η ψυχολογία αυτή τη στιγμή όλων των αγροτών, των συμπολιτών μας, είναι σε κορύφωση, την οποία σεβόμαστε, αντιλαμβανόμαστε και είμαστε αυτοί που έχουμε και την ευθύνη αλλά και το καθήκον, αν θέλετε, να μεταφέρουμε στην πολιτεία. Θεωρώ ότι τα προβλήματα είναι γνωστά. Η παραγωγή, αν θέλετε, και οι συνεταιρισμοί όλοι αυτοί του αγροτικού κόσμου που βρέθηκαν εκεί μετέφεραν ειδείς όμως τις απόψεις τους, τα προβλήματά τους. Και έχει πλήρη εικόνα και ο Υπουργός και τα στελέχη και οι βουλευτές και όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνάντηση. Η αλήθεια είναι, κύριε Τσαλικίδη, ότι και από τον κύριο Βενετίδη και από τον κύριο Πέτροβιτς πήραμε και διαπιστώσαμε μία εικόνα απεσιοδοξίας. Πράγματι δεν πίστηκαν, όπως μας είπατε και εσείς στην αρχή, το μείζον πρόβλημα στη Ροδόπη. Εγώ ανέφερα ότι επιφυλάσσομαι, ήταν όμως μία πρόθεση, αντιληφθήκανε το μέγεθος του προβλήματος, έτσι όπως το παρουσιάσαν, βέβαια, και έτσι όπως πραγματικά είναι ένα πραγματικό γεγονός, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αρνηθεί, δεν μπορούσε να το αγνοήσει. Σίγουρα όμως υπάρχει μια επιφύλαξη. Και κρατώ την επιφύλαξη για τους προφανείς λόγους. Αλλά του τέθηκαν και συγκεκριμένες, αν θέλετε, σε εισαγωγικά βάζω προθεσμίες, τις οποίες θα πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο, γιατί όπως είπα και πριν, οι αγρότες αυτή τη στιγμή πρέπει το συντομότερο να γνωρίζουν τι θα κάνουν, έτσι ώστε να προγραμματίσουν για την επόμενη σεζόν όλα αυτά τα οποία αφορά ένα νοικοκυριό και τα έξοδα και τα πάνες κτλ. Από την Ροδόπη στην Καβάλα, με την επικαιρότητα της οποίας θα συνοψίσουμε, κυρίες και κύριοι, θα φιλοξενήσουμε ευθύς αμέσως τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Τάσο τον Μαρκουλίδη από το kavalaportal.gr. Τάσο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης. Βλέπουμε το πρωτόλιο υλικό για το πρώτο θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε. Έχουμε μεγάλη φωτιά στην καπνακοδοθήκη Μισηριάν. Τάσο μου, τα νεότερα και τι έχουμε μέχρι αυτή την ώρα? Λοιπόν, η φωτιά είναι ακόμη σε εξέλιξη. Μιλάμε για κυριολεκτικά ολοσχερή καταστροφή της αποθήκης, μια από τις πιο μεγάλες αποθήκες καπνών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 6 και 4 το απόγευμα, εικάζεται από βραχυκύκλωμα, λόγω του ότι αυτή την περίοδο η αποθήκη είναι κλειστή, μιας και έχει τελειώσει ουσιαστικά η συγκομιδή των καπνών και σε λίγο θα αρχίσει η επεξεργασία τους. Οπότε είναι κλειστή η αποθήκη. Υπήρχε ουσιαστικά μόνο ένας φύλακας εξωτερικά από το κτίριο αυτό. Όπως είπαμε, ξέσπασε γύρω στις 6 και 4 το απόγευμα. Έχουν πάει πλάσια οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τα οποία πολεμάνε ακόμη και τώρα για να την σβήσουν. Ωστόσο, λόγω των έφλεκτων υλικών, έχει πολλά καπνά, έχει πολλά διάφορα έγγραφα εκεί πέρα, η φωτιά συνεχίζει ακόμη και καίει σε μια αποθήκη αρκετά μεγάλη, όπως είπαμε, και με δυναμική κοπαρών στην τοπική οικονομία. Αρκεί να πούμε ότι πριν από μερικά χρόνια είχε βραβευτεί για το έργο της και μάλιστα από τον πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς, τον Μιχάλη Σάλα. Ήταν στην εκδήλωση, αν θυμάμαι καλά, το 2015. Μάλιστα, μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση θα καταγράψουμε την εξέλιξή της. Φυσικά δεν μπορεί να έχουν μείνει και πολλά, μάλλον δεν έχει μείνει τίποτα, αλλά ουσιαστικά θα μιλήσουμε και για την διαδικασία της όποιας δυνατής αποκατάστασης, αλλά και της αποτίμησης από αυτοδιοικητικούς, αλλά και παραγωγικούς φορείς ευρύτερης περιοχής. Θα παραμείνουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την Καβάλα, με γνώμονα κυρίως τον Δήμο. Τάσο, έχεις καταγράψει όλο αυτό το διάστημα, καταγράψει
έγραφε στην πολιτική επικαιρότητα, την αυτοδιοικητική κυρίως επικαιρότητα. Έχουμε σειρά ανακοινώσεων από υποψηφίους, μιλούμε για συνδυασμούς και για ονόματα. Ποια τα μέχρι τώρα δεδομένα τα σου? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον αλφαβητικά να το πάμε. Παρακαλώ. Από τον Δήμο Θάσου. Εκεί έχουμε φυσικά τον νυν δήμαρχο, τον Κώστα Χατζημανουήλ. Αυτές τις μέρες θα ανακοινώσει και επίσημα και ο Λευτέρης Κυριακίδης, ο δικηγόρος, ότι θα είναι και αυτός υποψήφιος για τη θέση του δημάρχου. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε και τις υπόλοιπες παρατάξεις, παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η Λαϊκή Συσπήρωση και τα σχετικά. Πάμε λοιπόν Δήμο Καβάλας. Ξέρουμε τι είναι, ότι η κυρία Τσανάκα, η νυν δήμαρχος, θα διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία. Τη Δευτέρα ο πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών επί εποχής Κωστή Σιμιτζή, ο Θόδωρος Μουριάδης, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος. Έχουμε ήδη την υποψηφιότητα του Μάκη Παπαδόπουλου. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε και ο Βαγγέλης Παπάς. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε στην ουσία μια από τα ίδια. Ό,τι είχαμε μέχρι τώρα θα το έχουμε ξανά υποψήφιο και στις επόμενες εκλογές. Σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση του Άρη Βέρου που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ με τη συμπαράταξη πολιτών. Σύντομα κάποια στιγμή θα περιμένουμε και τον Χρήστο Ποτόλια του ΚΚΕ. Ενώ θεωρείται δεδομένο ότι ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Κολυβάς θα είναι και αυτός υποψήφιος δήμαρχος. Να πούμε ότι ο Θανάσης Κολυβάς στις προηγούμενες ευρωεκλογές ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, οπότε θεωρείται βέβαια ότι με αυτό το κόμμα θα κατέβει υποψήφιος, θα υποστηριχτεί δηλαδή από το κόμμα του Γιώργου Καρατζαφέρη. Αρκετά δηλαδή πλούσιο το πολιτικό παρασκήνιο εδώ στην Καβάλα. Δήμο Ονέστου, ουσιαστικά και μια από τα ίδια. Βαγγέλης Τσομπανόπουλος ο νυν δήμαρχος, Σάββας Μιχαηλίδης ο τέος δήμαρχος θα είναι και αυτός αντίπαλος. Έχουμε και την παράταξη Δύναμη Πολιτών Νέστου, η οποία το 2014 είχε μια υποστήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα εδώ και τρία χρόνια έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητη κομματικά παράταξη. Μέχρι τώρα επικεφαλής ο Περικλής Αμπεριάδης αναμένεται να διεκδικήσει την θέση του Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας και όπως όλα δείχνουν θα την πάρει την θέση αυτή. Οπότε μέσα στο Σαββατοκύριακο συνεδρίασε η Δύναμη Πολιτών Έστω και αποφάσισε να ορίσει ως επικεφαλής της και υποψήφιο δήμαρχο τον εκπαιδευτικό Τάσο Σαλαμπάση. Όσον αφορά το Δήμο Αγκαίου, εκεί είναι λίγο νεφελώδες το τοπίο, καθότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουμε υποψήφιους μόνο τον νυν δήμαρχο τον Φίλιππο Αναστασιάδη και τον τέος δήμαρχο τον Βασίλη Ξουλόγη, ο οποίος όμως δεν βλέπουμε να συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες να εκλεγεί, καθώς ήδη βαραίνουν εις βάρος του διάφορες κατηγορίες, αν και να πούμε τη βέλγιο ότι στις περισσότερες έχει αθωωθεί για διάφορες υποθέσεις που τον απασχόλησε στο παρελθόν. Ναι, σ' ακούμε. Κάποια κινητοποίηση ιδιαίτερη στον Δήμο Παγκαίου. Παρασκηνιακά κάποιοι συζητάνε, κάποιοι μιλούν, αλλά κάτι επίσημο επί της ουσίας δεν έχουμε και δεν ξέρω αν θα έχουμε κιόλας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα δούμε. Τάσο, το ρεπορτάζ σου είναι αναλυτικότατο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτούς που θα προχωρήσουν, με αυτούς που ανακοίνωσαν και με αυτούς που ίσως ανακοινώσουν το επόμενο διάστημα. Θέλω να σε ρωτήσω σε επίπεδο πολιτών, επειδή τριγυρνάς και το ρεπορτάζ σου είναι πάντα ζωντανό και είναι κοντά στον Δημότη. Θέλω να σε ρωτήσω, ιδίως με γνώμονα τον μεγαλύτερο πληθυσμιακά Δήμο, το Δήμο της Καβάλας, τι είναι αυτό που ζητούν οι Δημότες και αν τα θέματα καθημερινότητας τα οποία βλέπουμε να πρωταγωνιστούν στους υπόλοιπους Δήμους της Περιφέρειας, αν και εκεί είναι ίσως το νούμερο ένα ζήτημα συζήτησης και το ζήτημα προκειμένου να στηριχθεί και από τη δική τους πλευρά ένας υποψήφιος Δήμαρχος. Σαφέστατα και μιλάμε για τα προβλήματα της καθημερινότητας, μιλάμε για ασφαλτοστρώσεις, για καθαριότητα, μιλάμε για το κυκλοφοριακό, για το οποίο έχουν γραφτεί πάρα πολλά κείμενα και έχουν γίνει ούκο λίγες δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες. Εμείς εδώ στην Καβάλα έχουμε και το προσφυγικό, καθότι εμείς έχουμε και τον καταβλισμό προσφύγων και μεταναστών στο στρατόπεδο Σιμακοπούλου. Από εκεί και πέρα στον πρώην Δήμο Φιλίππο έχουμε το ζήτημα του ΤΑΠ,
ένα ζήτημα το οποίο χρονίζει και βλέπουμε τα πράγματα να οδεύουν σε αδιέξοδο. Συν φυσικά τα παράπονα πολλών κατοίκων του Δήμου Φιλίππων, του πρώην Δήμου Φιλίππων, ότι η Δημοτική Αρχή Καβάλας έχει στην ουσία εγκαταλείψει τις Κρινίδες και τα υπόλοιπα χωριά, κάτι βέβαια που υπήρχε ως αντίληψη και στην προηγούμενη διοίκηση του Κωστή Σιμίτση. Τις τελευταίες ημέρες πάλι λέμε για τακτοπλοϊκά δρομολόγια, αυτά που συνδέουν δηλαδή την Καβάλα με το υπόλοιπο νησί. Κατά τα άλλα αυτά. Εντάξει, υπάρχουν και οι οραματισμοί κατά καιρούς για μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, για ψηφιακή αναβάθμιση και τεχνολογική αναβάθμιση της Καβάλας, αλλά στην ουσία ο κόσμος μιλάει για αυτά, για την καθημερινότητά του. Απλά εμείς εδώ πέρα έχουμε και το προσφυγικό, ενώ εσείς, πώς το ξέρω, δεν το έχετε ακόμη, τουλάχιστον στην Αλεξανδρούπολη. Σε επίπεδο Δήμου. Άλλωστε, τάσουμε εδώ, κρατούμε την αντίληψη εκείνη, η οποία λέει ότι στην Θράκη δεν θα υπάρχουν κέντρα οποιοδήποτε τύπου για τους λόγους οποίους δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Ελπίζω και φαντάζομαι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό. Οι ροές φυσικά συνεχίζουν να είναι μεγάλες, κάτι που υπερκαλύψαμε στο πλαίσιο της σημερινής εκπομπής. Τάσο Μαρκουλίδη, συνεχίζεις να καταγράφεις αναλυτικότατα και το ρεπορτάζ που διέπει τον πρώτο και το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Εμείς για τον χρόνο και για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση θα σε ευχαριστήσουμε θερμότατα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ θα συνοψίσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζω ότι ισχύει και η ραδιοφωνική μας συνάντηση. Η ώρα αιχμής δεν είναι μόνο τηλεοπτική, είναι και στα FM κάθε μέρα στις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας κυρίως για αύριο, κυρίως για τις 7.30. Νομίζω δεν θα βάλουν ποτέ μουσική συνεργάτες. Συνήθως κοιτάτε να με ξεφορτωθείτε, κύριοι. Σε κάθε περίπτωση δεν θα με ξεφορτωθούν. Θα με έχετε κοντά σας και εσείς αύριο στις 7.30. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.